Μετά από μεθοδική και συστηματική έρευνα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας κατόρθωσε να εντοπίσει χθες, 30 Τετάρτου και ώρα 16:30 περίπου, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποίησε στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής και να συλλάβει τον Χαρίση Πούλο Φίβο, 23 ετών, και τον Τάλιο Ανάργυρο, 22 ετών. Οι δύο άνδρες αναζητούνταν μετά από 15 Δευτέρου 2013 εντάλματα σύλληψης του ειδικού ανακριτή με τα οποία κατηγορούνται για ένταξη και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, καθώς και απλή συνέργεια σε ληστεία από κοινού την 28/11/2012 σε βάρος του υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στο Φιλότα Φλόρινας από δράστες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Επισημαίνεται ότι ο Ντάλιος Ανάργυρος είχε στην κατοχή του και χρησιμοποιούσε το με αριθμό ΑΖ-13-16-68 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 1η-12/2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθρέας με στοιχεία τραπελίδης νεόφυτος του Νικολάου και της Ουρανίας που γεννήθηκε την 3η-12/1990 το οποίο είναι πλαστό. Επίσης, στην κατοχή του Χαρίση Πούλου Φίβου βρέθηκε και κατασχέθηκε το πλαστό με αριθμό ΑΙΤΑ-098-375 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το οποίο είχε εκδοθεί την 20/11/2008 από το Τμήμα Ασφαλείας Μοσχάτου υπό στοιχεία Βάγιας Αλέξανδρος Ηλίας του Γεωργίου και της Εκατερίνης, που γεννήθηκε την 7/7/1988 στο Χολαργό Αττικής, το οποίο και χρησιμοποιούσε. Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, προσήχθησαν από τον ίδιο χώρο και εν συνεχεία συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου τρεις ακόμα ημεδαπή άνδρες ηλικίας 31, 40 και 30 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία. Ένας από αυτούς επιπλέον κατηγορείται για κατοχή πλαστών εγγράφων και ψευδή ανομωτή κατάθεση. Και οι πέντε συλληφθέντες κατηγορούνται για αντίσταση κατά της αρχής. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης αυτής, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, διενεργούνται έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής αρχής. Από τους προαναφερόμενους, λήφθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα και βιολογικό υλικό DNA. Μετά από εξέταση των βιολογικών υλικών, στο εργαστήριο DNA της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προέκυψαν τα εξής. Συγκεκριμένα, ο γενετικός τύπος του Ντάλιου Ανάργυρου είτε ταυτίζεται είτε εμπεριέχεται σε γενετικούς τύπους που προσδιορίστηκαν μεταξύ άλλων. Σε φορτιστή, ζεύγος γυαλιών ηλίου, διακόπτη πόμολο ντουλάπας, τσαντάκι, σκούφο, ξηραφάκι και οδοντόβουρτσα σε οίκημα ασφαλείας επί της οδού Σαπφούς 182 στην Καλυθέα. Σε πόμολο πόρτας εισόδου, διακόπτη φωτισμού, θυροτηλέφωνο και η μάντα από παντζούρι σαλονιού σε οίκημα ασφαλείας επί της οδού Διστόμου 87 στον Κολονό. Σε γάτι που βρέθηκε σε οίκημα ασφαλείας επί της οδού Κορδελιού 30 στο Βύρονα. Σε μπουκάλι από απορρίμματα της Γιάφκας Ελισπόντου και Σαγκαρίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Σε χαρτομάντιλα, μπουκάλια, παντελόνι από συμφορητικό μύτης, χερούλι πόρτα συνοδηγού στο υπαρίθμου Ιώτα Ζήτα Μη 9344 Ιώτα Χ επιβατικό αυτοκίνητο, ληστεία ΑΤΕ Φλόρινας. Σε γάντι, σάκο, κινητό τηλέφωνο, κράνος, ληστεία, βελβεντό, Κοζάνης. Σε αδιάβροχο παντελόνι εντός του ΚΖΧ 2236, ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, ληστεία, βελβεντό, Κοζάνης. Σε εξωτερική χειρολαβή πόρτας συνοδηγού αυτοκινήτου, Nissan, χρώματος λευκού, ληστεία, βελβεντό, Κοζάνης. Σε φορητό ποποδέχτη, ληστεία, βελβεντό, Κοζάνης. Σε γάντι, ληστεία ΕΛΤΑ, νέο Φάληρο Αττικής. Σε αναπηρικό αμαξίδιο, ληστεία ΑΤΕ, νέο Ηράκλειο Αττικής. Σε ελαστικό ύφασμα, οίκημα ασφαλείας επί της οδού Καρπενισιώτη 66 και Δικονίμου 20 στα Τουρκοβούνια Αττικής. Ο γενετικός τύπος του Χαρίση Πούλου Φίβου είτε ταυτίζεται είτε περιέχεται σε γενετικούς τύπους που προσδιορίστηκαν μεταξύ άλλων. Σε αποτσίγαρα, οίκημα ασφαλείας επί της οδού Διστόμου 87 στον Κολονό. Σε μπουκάλι, ληστεία ΤΕ Φλόρινας. Σε γάντι, ληστεία Βελβεντό Κοζάνης. Σε κλίστρο όπλου, Τσρεύνα Ζάσταβα, ληστεία Βελβεντό Κοζάνης.
σε ξηραφάκι, σε ίξιμα ασφαλείας, επί της οδού Έλα Λαμένη στο Χαλάνδρι. Σε πουκάμισο, ίκιμα ασφαλείας, επί της οδού Καρπενισιώτη 66 και Δικονύμου 20, στα Τουρκοβούνια Αττικής. Γενετικός τύπος του 39χρονου ημιδαπού ταυτίζεται με γενετικούς τύπους που προσδιορίστηκαν σε κοιλίδες αίματος, ληστεία ΑΤΕ Φλόρινας, καθώς και σε ακουστικά κινητού τηλεφώνου, ληστεία ΑΤΕ Πυργετός Λάρισας. Ο γενετικός τύπος του 30χρονου ημιδαπού εμπεριέχεται σε γενετικό τύπο που προσδιορίστηκε σε βαριοπούλα, ληστεία ΑΤΕ Πυργετός Λάρισας. Τέλος, ο γενετικός τύπος του 40χρονου ημιδαπού είτε ταυτίζεται είτε περιέχεται σε γενετικούς τύπους που προσδιορίστηκαν σε όπλο, αλεξίσφαιρο γυλαίκο, φακό με τόπου, κουκούλα τύπου full face και γάντια που είχαν βρεθεί στην κατοχή του σε προηγούμενη σύλληψή του το έτος 2011. Οι εργαστηριακές εξετάσεις συνεχίζονται. Υπενθυμίζεται ότι για οποιαδήποτε πληροφορία οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν στους αριθμούς κλήσης 170, 1014 και 1964 της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εκκλημάτων Βίας. Εξασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρριτο της επικοινωνίας. Η διερεύνηση της υπόθεσης είναι σε εξέλιξη και για οποιοδήποτε προκύψει θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.